Pia. Καλημέρα παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα φάμε ό,τι θέλουμε. Το λοιπόν, να φάω τα αγαπημένα μου φαγητά. Θα μετρήσω θερμίδες, να σκεφτώ και πρέπει να φάω τόσες. Να τρώω τι θέλω και να απαντώ σε ερωτήσεις σας στο Q&A. Πάρτε το σαν ένα key subscriber special. Αν και την ώρα που γυρίζετε το βίντεο, είμαστε στους 1400. Το λοιπόν, πριν ξεκινήσει το βίντεο, θα θέλω να κάνεις ένα subscribe, ένα like το βίντεο. Βοηθάει πάρα πολλά και εννοείται να παρέσεις καμπάνα για να φαίνονται τα μελλοντικά βίντεο που να ανεβάσω. Μόλις ανοίξαν τα γυμναστήρια, μόλις ανοίξαν τα κουριά, πάνε να κουρευτούμε. Θέλω να μου πείτε η γνώμη σας. Με μου λέτε πελάρες, κάθε και οφτάνες πρέπει να κάνουμε haircut. Και... Το λοιπόν, ακούτε τι γίνεται με τα cheat days. Στα cheat days μειώνουμε πολλές θερμίδες. Βασικά, γενικά την προηγούμενη μέρα και την επόμενη βασάνιουμε, δηλαδή να αλλάσω πολλά πράγματα μες στην διατροφή. Το τι κάνω, απλά διπλασιαζώ τα βήματα και ξαναρχούμε στο βίντεο με τα βήματα. Πιένετε εδώ, να δείτε τι εννοώ. Πολλά σημαντικό βίντεο. Απλά που 10.000 κάνω 20K την μέρα πριν και την μέρα μετά του cheat day. Τόσο απλό, ας πούμε. Επειδή γλύωρα ακόμα στο βίντεο, ξέρω ότι θα είστε δαμέ, γράψετε μου ό,τι άλλη ερώτηση θέλετε στα comments, γιατί είναι να κάνουμε αποκλειστικά βίντεο μόνο για Q&A. Επειδή σε αυτό το βίντεο έχουμε λεκτή χωρίς εξοπλισμό, προπονητικό γεύμα, μεταπροπονητικό, έχουμε δύο τεράστια γεύματα που το cheat και απαντώ σε πάρα πολλές ερωτήσεις και σήμερα. Γι' αυτό να κάνουμε ένα βίντεο αποκλειστικά για Q&A, όπου γράψετε μου στα comments ό,τι ερώτηση θέλετε. Αλλά με ρωτάτε το ίδιο πράγμα, πώς χάνω λίπος, είπα σας με θερμιδικό έλλειμμα, εν έσω τίποτα άλλο. Ρωτάτε κάτι που. Παραγωγικό και να μορφωθούν και άλλοι που δαμε που μπορεί να έχουν παρόμοιες ερωτήσεις. Μπορείτε να γράψετε είτε στα comments είτε στο Instagram μου που το βάλα δαμε και πάνε να συνεχίσουμε το βίντεο. Τελικά να πάει στο παραδοσιακό να δούμε τι ήταν που παίζει. Τώρα να δούμε δαμε. Μια μπουγάτσα με φέτα. Ευχαριστώ. Που τα αλήθεια αυτό το εσπρέσο, όποιος θωρά πίνει Αμερικάνο έτσι γερό, καταλαβαίνω ότι είναι πραγματικό psychopath. Που τα αλήθεια εμπίνεται. Πολλοίς κόσμος που βλέπουμε στα cheat meals ξεκινά το πρωινό του με σοκολάτες και ντόνατς. Εγώ είμαι το Αλμύρου. Να ξεκινήσω με τη σπανακοτυρόπιτα. Πραγματικά θυμίζει μόνο καιρό που ήμουν ήδη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, έχει πολύ ψωμί πάνω. Αλλά είναι ωραία, να το πας. Εντάξει, είναι τα πλακρόσα βουτύρου. Ωραία. Η Ραφαήλια γενιούστα ρωτά θερμιδικό έλλειμμα και γράμμος πάνε μαζί. Εννοείται πάνε μαζί. Γιατί για να γραμμώσεις πρέπει να είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα. Άρα εννοείται πάνε μαζί. Τα pre-workout χωρίς καφείνη θεωρείς πως βοηθούν επίσης. Κοίτα, αν είσαι πολύ ευαισθητός στην καφείνη και προκαλείς ας πούμε άσχημα συμπτώματα, μπορείς να πεις pre-workout χωρίς καφέινη, ίσως να σε βοηθήσει. Έχει άλλα είδη αμινοξέων και nutrients τα οποία να σου δώκουν να μπουν στο γυμναστήριο, όπως η σιτρουλίνη, η αργινίνη που είναι σχεδόν μέσα σε όλα τα pre-workouts, να σου δώκει ένα γερό pump. Ποιος είναι ο στόχος σου αρχές στη γυμναστική? Okay. Ήμουν 95 κιλά, πήγα στα... έχασα τα ούλα στο στρατό. Ένας φίλος μου
έβαλε με μέσα στο γυμναστήριο και που γίνει τον καιρό έγινα, επορώθηκα με τον gym και που γίνει τον καιρό απλά πάω γυμναστήριο και ο στόχος μου είναι να είμαι όσο πιο lean γίνεται, όσο πιο γραμμωμένος γίνεται καθώς έχω όσο πιο πολύ μη γίνεται naturally. Ρε μάγκα, υπάρχουν ασκήσεις να καταφέρουμε να βγάλουμε την πρώτη έλξη εμείς οι χοντρούλιδες, ok. Σίγουρα πρώτα πρέπει να μπεις σε θερμίδικο έλλειμμα, γιατί είναι πιο εύκολο να σηκώσεις το βάρος σου όσο πιο ελαφρύς είσαι. Δεύτερον, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν pull-up variations που μπορείς να δοκιμάσεις. Μπορείς απλά να πιαστείς από την έλξη και να κάνεις μικρές κινήσεις πάνω-κάτω, δηλαδή από τις ομοπλάτες δεν θα ανεβαίνεις καν και μετά μπορείς να βάλεις και bands, δηλαδή λάστιχα, για να κάνεις τα μονοζυγά σου. Δεύτερον, πριν μπεις στα μονοζυγά καν, μπορείς να ξεκινήσεις και inverted rows ή να πιαστείς από οπουδήποτε μπορείς, από ένα σίδερο και ξέρω εγώ. Άρα ναι, μπορείς να το κάνεις, απλά θέλει υπομονή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το θερμιδικό έλλειμμα για να χάσεις τα κιλά σου. Γιάννης Ατπαντζής, πόσα κιλά είσαι και ποιος είναι ο στόχος σου για το μέλλον? Τώρα είμαι στα 70 και με αυτούς τους περιορισμούς και τα lockdown δυσκολέψαν πολλά τα πράγματα για τους στόχους μου, γιατί δεν είχα πρόσβαση σε γυμναστήριο και απλά ήμουν μια βίτσα και απλά έπρεπε να ξεκινήσω να γυμνάζομαι. Να με έχουμε, ένα από τα μεγάλα μου λάθη ήταν το ότι δεν έχτισα home gym. Και γι' αυτό ελπιστούμε πως θα περάσει όλη αυτή η κατάσταση. Μόλις περάσει θέλω να μπω σε ένα γερό πρόγραμμα, σε ένα γερό split, το οποίο το έχω μέσα στο μυαλό μου, θα είναι 5-6 φορές τη βδομάδα και εκεί θα ξεκινήσω lean bulk, δηλαδή ένα μικρό surplus για να ανεβώ κιλά. Και αυτό θα το κάνω και σε επεισόδια για να σας δείξω πώς είναι εφικτό ακόμα και στα 28 σου να χτίσεις μυϊκή μάζα μετά από τόσα χρόνια προπόνησης. Αλλά θα διαλυθούμε στο γυμναστήριο, παιδιά. Θα είναι ένα από τα πιο δύσκολα splits που έκανα ποτέ. Θα βάλω την πιο σκληρή δουλειά που έβαλα ποτέ. Από ποτέ, τέλος πάντων. Και θα το δείτε κι εσείς πως όλα είναι εφικτά. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να πατήσετε το κουμπί, το like και το καμπανάκι. Το λοιπόν. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αλέκο Σπύρου ρωτά, μπύρες πίνεις? Okay. Η μπύρα και το fitness δεν πάνε μαζί, γιατί εντάξει, το αλκοόλ σε κάνει καταβολικό και πάντα το σώμα σου πιάνει το αλκοόλ πρώτα πριν την πρωτεΐνη για να τη χωνέψει. Δηλαδή, π.χ. γυμναστώ και πιω την πρωτεΐνη μου και μετά πάω να πιω μια μπύρα, ο οργανισμός μου πρώτα θα θέλει να βγάλει το αλκοόλ έξω, δηλαδή το πρόβλημα το αλκοόλ, νιώθει ότι είναι κάτι αθυγινό, ας πούμε, που προσπαθεί να το βγάλει έξω και τέλος πάντων χαλά η πρωτεϊνική σύνθεση που έχεις για τους μύες σου για να χτιστούν. Όμως, αν το κάνεις αυτό μια φορά την εβδομάδα, μακροχρόνια δεν φαντάζομαι να έχεις τεράστιες αλλαγές στο σώμα σου. Αλλά πέρα από αυτό η μπύρα επίσης έχει και φυτοεστρογόνα μέσα που είναι η ορμόνη που είναι η κύρια ορμόνη, ας πούμε, το γυναικών. Άρα είναι λες και πίνεις γυναικείες ορμόνες. Βάζω και το στάδιο εδώ να δεις την έρευνα που έγινε για το πως η μπύρα έχει φυτοεστρογόνα μέσα. Αλλά λέγοντας τα όλα αυτά δεν σημαίνει πως δεν μπορείς να απολαύσεις μια μπύρα μια φορά την εβδομάδα. Ακόμα και εγώ πίνω, ειδικά το καλοκαίρι του 20 έπινα αρκετές μπύρες και ήμουν γραμμωμένος. Π.χ. ας πούμε σε αυτή τη φωτογραφία εδώ ήταν πέρσι στο Eurogym τον Ιούνι του 20. Εκείνο το καλοκαίρι έπινα, ας πούμε, σχεδόν κάθε μέρα μπύρες, γιατί ήταν μόλις ανοίξαμε από το πρώτο lockdown και ήμουν όλη μέρα έξω, ας πούμε, σε μπαράκια. Μπουγάτσα με τυρί. Βασικά, μπουγάτσα με φέτα. Παιδιά. Τέλειο. Μπορείς και ωραίες μπουγάτσες που έφαγα και δεν ξέρω γιατί του πάμε φέτα. Αλλά η φέτα διάναν τέλειο πολλά λαδερό, ρε φίλε.
Γιατί νιώθω τις αρτηρίες μου ακλείουν, ας πω. Πάω λίγο σπίτι να ηρεμήσω, να ξεκινήσω λίγη δουλειά. Πρέπει να κάνω editing, μοντάζ και πρέπει να πιάσω λίγα steps. Άμα κάνετε cheat day, πρέπει να περπατάτε. Σας είπα πως άμα κάνω cheat day, δεν κάνω πολλές αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Απλά σιγουρεύομαι πως θα περπατάω αρκετά steps την προηγούμενη και την επόμενη μέρα, αλλά ακόμα και τη μέρα του cheat meal, γιατί άμα τρως θερμίδες πρέπει να κινείσαι. Λοιπόν, απλά τρώω ότι γουστάρω σήμερα, τόνισα σας το ότι δεν είναι challenge 10K και ξέρω εγώ, so με αναχώνεστε. Τώρα να σας δείξω το leg day χωρίς εξοπλισμό και μετά να επιστρέψουμε στη σημερινή μέρα που να φάμε τον μπέρκερ καϊπόψε. See you. ...377 θερμίδες, 29 γραμμάρια πρωτεΐνη, 51 υδάθρακα, επειδή βάλαμε και ομέλι, και 7 γραμμάρια λίπος. Ό,τι πρέπει για προπονητικό, χαμηλός σε λιπαρά, ψηλός σε υδάθρακα για να έχετε ενέργεια, και η πρωτεΐνη ήταν πολλά για ρηπεθιά. Ίσως να λίγο πιο αργά χωνεύσιμη επειδή είναι γαλακτοκομικών, όμως αν περιμένεις μια ώρα με ανάμιση, να είσαι τέλειος και 379 θερμίδες, παιδιά, ό,τι πρέπει για γράμμωση. Πάμε να φάμε και να σας δώσει λίγο. Τρώω το τούτο, ξεκουράζουμε λίγο και είμαστε έτοιμοι για πόθηκια. Τέλειο. Ξεκινούμε το workout μας, είμαστε στην πρώτη άσκηση, η οποία είναι το Bulgarian Split Squat. Είναι από τις καλύτερες ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι, στο πάρκο, εκτός γυμναστηρίου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι επειδή κάνεις έναν body, παίρνει πολύ χρόνο, αλλάξεις ρε παιδιά, so με σκυπάρετε την άσκηση, πάμε να ξεκινήσουμε το workout. Σε κάθε άσκηση θα κάνετε 3 επί 10 με 12 επαναλήψεις και να σας στέλνω, ok. Στα Μπουλκέρια ήταν το τελευταίο σετ. Αν έκαμε 12 επαναλήψεις με το κιλό, κάμε και 12 body weight. Διαλύσε, αλλά rewarding, so κάμε το, πάμε. Τελευταία άσκηση για το δικέφαλο, να τη διαλύσουμε με Romanian deadlift, έναν ένα body πεθυκιά. Πραγματικά διαλύθηκα σήμερα, δοκιμάστε το. Και αν δεν είσαστε μοιασμένοι, επομένοι, στείλτε μου στο Instagram. Μιχάλη, είναι πιαστικά τα χάλια το workout. Εξοπλισμό του γυμναστηρίου. Πρέπει να κάνουμε άπειρες επαναλήψεις, γι' αυτό δάμε τουλάχιστον 20 και πάνω. Δεν μπορείς να κάνεις πιο χαμηλές, απλά θα σε πιέρει ρε παιδιά. It is what it is, μπαίνουμε δυνατά και είπα σας τα γκόπλετ πολλές επαναλήψεις.
τα μπουλκέρια και ξέρω που είναι δύσκολα και έναν πόδι ενώ και έναν κάτω από 20, αλλά ήταν κόπλετ παιδικέ σκουάτ, πρέπει να δούμε πιτσά, πρέπει να δούμε πίεση. Μπορείτε να βάλετε ντομάτα, μπορείτε να βάλετε αγγουράκι μέσα, ό,τι θέλετε βάλετε, ό,τι έχει λαχανικό βάλετε. Εγώ σήμερα απλά να βάλω μίξ μαρουλιού. Εδώ βάλε, όσο πιο πολύ τόσο το καλύτερο και όσο περνά η μέρα και είμαστε μέσα στο βράδυ, να τρώτε λαχανικά παιδιά, με σκυπάρε τα λαχανικά σας για το όνομα του Θεού. Θα φέρουμε την πιτούα μας, ζαμε, εμβράσαμε πολλά καλά. Τώρα θα βάλουμε λίγο γιαουρτούι, έτσι όρφα. Παιδιά, υπολογίζω να μπας στα 40 γραμμάρια του εδώ που είναι και μέτρα να σας πω, παιδιά. Και τώρα, όπως είναι το μείγμα μας, ναι, και αν το μοσχερί, παιδιά, το κάνουμε έτσι. Μπαμ. Τον το ράπι είναι 600 σερμίδες, 45 γραμμάρια πρωτεΐνη, 80 γραμμάρια δάθρακα και 11 γραμμάρια λίπος. Ό,τι πρέπει παιδιά, πάμε να ορμήξουμε. The chance to run, leave behind the said and done, figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something more. Λοιπόν, είμαστε στον Μπέρκερ Κάι. Είπαμε, υποστηρίζουμε τοπικά. Πρέπει να φύγουμε πριν κρυώσουν. Και μείνετε συντονισμένοι να δείτε τα φάση παίζει. Το λοιπόν, πάει το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Και να δείτε τα Dijon Burger. Με το αυγό, bacon, διπλό μπιφτέκι. Φαίνεται τον πάνω ρε παιδιά. Nice. Hot. Yummy.
Το λοιπόν, η ώρα επί 10, έχουμε μια ώρα μέχρι το lockdown, να πάει να περπατήσουμε ακόμα λίγο. Ένα λάσσο πολλά πράγματα μες στα cheat days μου, απλά προγραμματίζουμε και μια μέρα πριν, αντί 10.000 steps, περπατώ 20 και μια μέρα μετά το ίδιο. Αλλά και σήμερα, επειδή εντάξει, είναι καλά να περπατάς μετά το φαΐν, δηλαδή άμα γεμώνεις, σίγουρα είναι καλά να ξαλαφρώνεις και να χρησιμοποιάς τις θερμίδες που έφαες. Γιατί άμα τρώεις calories, πρέπει να κρούσεις τα calories. Και τώρα είμαστε 13K και να περπατήσω άλλο 5K, ας πούμε, να δείτε χτες, 19K χτες. Σήμερα είμαστε 13 και αύριο, αν είμαστε, να ξυπνήσουμε καλά, να πάμε 20K. Πάμε για το τελευταίο γεύμα της ημέρας, παγωτόν. Γιατί μπέρκερ χωρίς παγωτόν γίνεται, so... Ναι, να φάσεις το παγωτό σου, είδατε μέσα στο τελευταίο cheat day στο Σαν Πέδρο, που πάντα μετά τον μπέρκερ τρώμε παγωτόν. Το λοιπόν, κλείνω σας να το απολαύσω.